κανάλιου, γεια σας. Το βίντεο που θα κάνουμε σήμερα έχει να κάνει με το μπαράκι στήριξης του GPS και το πώς θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε ή να μηδενίσουμε τους κραδασμούς, τα vibrations που έχει, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στην αγορά. Το συγκεκριμένο το προμηθεύτηκα από την WRS. Κοστίζει 67 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Είναι αρκετά όμορφος κατασκευή, δηλαδή δεν είναι κάτι ογκώδες το οποίο να αλλάζει την οπτική. Ας πούμε αυτό της SW, ενώ είναι πολύ πιο ενισχυμένο, είναι κάπως πιο ογκώδες εδώ με τα πιασήματά του εδώ, δηλαδή έρχεται διαφορετικά στο cockpit να κουμπώσει. Το συγκεκριμένο λοιπόν της WRS, η ιταλική εταιρεία, είχε πάρα πολλούς κραδασμούς, σε σημείο που να μην μπορούσα να διαβάσω καθόλου τις ενδείξεις του GPS. Οι κραδασμοί ήταν και οριζόντιοι και κατακόρυφοι και οριζόντιοι. Ενώ ήμουν σε αναζήτηση κάποιας άλλης επιλογής, γιατί δεν με ικανοποίησε για αυτό που το ήθελα και ήταν και αρκετά ακριβό, για να που λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αφού το κοίταξα λίγο καλύτερα, έκανα δύο παρεμβάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει, και η πιο καθοριστική, η πρώτη έχει να κάνει με αυτό το μπαράκι, το οποίο από εδώ θα το πάρετε και θα το μετακινήσετε εδώ. 90% αυτό θα εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος των κραδασμών, και οριζόντιων και κάθετων. Αν παρόλα αυτά συνεχίσει να έχει κατά κύριο λόγο κάθετες ταλαντώσεις, δηλαδή να πηγαίνει πάνω κάτω, τότε με αυτά τα λαμάκια, τα οποία είναι λαμάκια στήριξης για ράφια αντέξεων, είναι εύκαμπτα, που είναι πανεύκολο να τα βρεις, υπάρχουν υποδοχές έτοιμες για να βιδωθούν. Πήρα δύο τέτοια λαμάκια λοιπόν, επειδή η διάστασή τους στέριαζε και στο χωροταξικά στην συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα, τα βίδωσα και οι κραδασμοί εξαλείφθηκαν σε ποσοστό 95%. Υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι κραδασμοί οι οποίοι είναι αμεληταίοι και δεν μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζουν την συνολική εικόνα. Εννοείται βέβαια ότι όταν θα βιδώσουμε τα πάντα και το μπαράκι στην κάτω θέση του και όλες αυτές τις βίδες, εννοείται ότι θα βάλουμε Loctite, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο η μηχανή γενικά έχει πολλούς κραδασμούς και καλό είναι να υπάρχει Loctite στις βίδες για να μην χαλαρώσουν. Εδώ βλέπω ότι θα είχα τη δυνατότητα να περάσω, γιατί ταιριάζει ακριβώς να περάσω, να το πάω λίγο πιο κάτω και να περάσω μία βίδα εδώ, ενισχύοντας και τη στιβαρότητα της κατασκευής αλλά και την αντικλεπτικότητα όλης αυτής της βάσης. Δεν το έχω κάνει ακόμη, θα το δούμε στο εγγύς μέλλον αν χρειάζεται ή αν θα προχωρήσω κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα, προβλημάτιστα τα πρώτα 2.631 χιλιόμετρα. Αρκετές δοκιμές, κατά κύριο λόγο σε άσφαλτο, σε χώμα δεν έχω πάει ακόμη, γιατί περιμένω να μου έρθει η ποδιά για να μπει στην προστασία του κινητήρα. Τα κάγκελα νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα τοποθετηθούν, αλλά μένει η ποδιά που είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς το φίλτρο λαδιού είναι εκτεθειμένο σε οτιδήποτε πετάξει ο εμπρός τροχός να τρυπήσει και να έχουμε δυσάρεστες συνέπειες. Μετά λοιπόν και την ποδιά του κινητήρα και τα κάγκελα, θα αρχίσουν οι δοκιμές στο χώμα. Αυτά, να είστε πάντα καλά, καλά και ασφαλή χιλιόμετρα.